Γεια σας, είμαι ο Μάριος Γκέμπερ 10. Ξανά. Γεια σας, είμαι ο Μάριος 13 και σήμερα θα σας δείξω τα top 4 τα αγαπημένα μου βιβλία που έχω στο σπίτι μου. Το top 4 είναι ο Κάπιτα Βράκας. Το μέρος 4, το διάβασα μια φορά, είναι πολύ ωραίο. Ναι, μιλάει για, πώς θα το πω, έχει και χρόνος που το διάβασα, γι' αυτό δεν θυμούμαι και πολλά καλά. Για δύο παιδιά που δεν θυμούμαι τι έκαναν, αλλά ζωγραφίσα μέσα, έκανα πολλά, είναι πολύ ωραίο. Κάπου εδώ με χρωμάτισα. Να βρω και τη σελίδα, θα σας τη δείξω. Ναι, δεν μπορώ να βρω. Δεν μπορώ να τη βρω τώρα. Αλλά μια σελίδα χρωμάτισα. Αυτή είναι η σελίδα που χρωμάτισα. Και ναι, αυτό ήταν το 4. Στο 3 έχουμε Σπασίκλα, ναι, δεν το διάβασα, είμαι στη σελίδα 76, αλλά άκουσα ότι είναι πολύ ωραίο και αλήθεια είναι πολύ ωραίο. Είμαι στη σελίδα 76, πού είναι αυτή η σελίδα, 69, 79, okay, αυτή είναι η σελίδα που είμαι. Άξα. Όλα ωραία, εντάξει. Αυτό ήταν το 3 βιβλίο. Θα σας δείξω το 4 που το τελειώσα μόλις σήμερα. Τώρα μία ώρα είναι ο Σπασίκλας, μέρος 12. Η απόδραση που το έγραψε ο Τζεφ Κίνι και είναι από το ψυχόγειος. Ναι, το ημερολόγιο Σπασίκλας 12 και το πρώτο που μου άρεσε πάρα πολύ και το διάβασα και νομίζω ξαναδιάβασα το μια φορά, νομίζω το διάβασα δύο φορές, δεν είναι πολλά θυμάμαι, αλλά στη δεύτερη φορά ήμουν στη σελίδα 76 και ναι, πάμε, αυτό είναι το δάχτυλό μου, okay. Και θα ζήσω λίγες σελίδες. Πως το Σπασίκλα αυτό μου αρέσει πολύ και θα σας πω και που το έπια, όλα τα έπια από το Public, αυτό κόστησε 11 ευρώ και 10 σετ, αυτό κόστησε 12 ευρώ και αυτό 8 ευρώ και 80 σετ νομίζω. Ναι, 8 ευρώ και 80 σετ. Και το τελευταίο που είναι το number one είναι Σπασίκλας 11. Αυτό μου άρεσε. Ήταν τέλειο. Αυτό ήταν τέλειο. Και σας διαβάσω κάτι που μου άρεσε πολύ. Θα σας διαβάσω κάτι πολύ ωραίο. Στην 71. Ναι. Πώς έβαλα. Στην 80. Ναι. Νομίζω ότι η μαμά καταλάβαινε ότι συμβαίνει από την εκφράση του Ραούλη και είπε ότι ήταν η ώρα να μαζευτούμε και να πάμε σπίτι. Τώρα ήμουν πραγματικά θυμωμένος. Το πάρτι ήταν στα καλύτερα του και εμείς έπρεπε να φύγουμε γιατί ο Ραούλη ήθελε διάλειμμα για πιπί. Αυτή η σελίδα ήταν αγαπημένη μου. Ο Σπασίκλας μου έκανε μία εντύπωση γιατί σου δίνει μια φαντασία έτσι πολύ ωραία και αυτό θα είναι το αγαπημένο μου βιβλίο για πάντα, εκτός και αύριο θα αγοράσω το 13, νομίζω ότι αύριο θα αγοράσω το 13 και θα το διαβάσω και μετά από το 13 θα το πιάω το 7 γιατί έχει πολύ φάση μέσα από μου φίλους μου και αυτό ήταν το βίντεο, μην ξεχάσετε ότι υπάρχει
Εκεί να το κουμπί για like, το subscribe. Γιατί δείχνω με τα δάχτυλα, ρε. Ναι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε για like, subscribe. Και εγώ ήμουν ο Μάριος Gamer 13. Καλά Χριστούγεννα.